Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Κάνω την ανακοίνωση τώρα στο Facebook. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, αληθώς Ανέστη. Ζούμε στην αναστημένη περίοδο, ζούμε την αναστημένη περίοδο και έτσι για 40 μέρες δεν λέμε καλημέρα, καλησπέρα, λέμε Χριστός Ανέστη και απαντάμε αληθώς Ανέστη, δηλαδή να ακουστεί αυτός παγκόσμιο, ο Αναστάσιμος αυτός χαιρετισμός, να ακουστεί παγκόσμια ο Αναστάσιμος αυτός χαιρετισμός. Η κατάσταση είναι δραματική, θα σας πω και για τα δώρα της Ανάστασης. Θα σας πω για όλα τα θέματα και για τα δώρα της Ανάστασης. Θα σας πω και για τα δώρα της Ανάστασης, αλλά σήμερα ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο και μας απασχολεί, φωνάζω, ξυπνήστε, να, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους, το Δούνου του και τους Τούρκους, γιατί έρχονται εκατομμύρια λαθρομετανάστες από τον Εύρο, από τα νησιά μας. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η κατάσταση είναι δραματική. Ξυπνήστε, φωνάζω, ξυπνήστε. Δυστυχώς σήμερα δεν είστε Έλληνες. Δυστυχώς σήμερα δεν είστε Έλληνες. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς σήμερα δεν είστε Έλληνες. Το καταλάβατε. Ντροπή σας, έχετε πάθει μετάλλαξη, δεν μιλάει κανείς, έπρεπε όλοι να ήσασταν στο Σύνταγμα, στο δρόμο, φωνή λαούργη, θεού να φύγουν οι Γερμανοί, η κατάσταση είναι δραματική. Δεν είστε Έλληνες, έχετε πάθει μετάλλαξη, εσείς παραδώσατε τη χώρα στους Γερμανούς, εσείς. Δεν έχει ξαναγίνει, οι Έλληνες δεν παραδίδουν τη χώρα, δεν έχουν σκύψει, δεν υποτάσσουν. Δεν υποτάσσονται οι Έλληνες. Το κεφάλι δεν το έχουν σκύψει. Εσείς το σκύψατε. Ντροπή σας. Δεν λέει κανείς ντροπή σας που δεν λέει καλή Ανάσταση στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει Ελλάδα. Γερμανία σήμερα είναι η Γερμανία και Γερμανοί είστε. Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν λέει κανείς καλή Ανάσταση στην Ελλάδα. Γιατί σήμερα είναι εσταυρωμένη. Όπως ο Χριστός μας είναι σταυρωμένος, έτσι και αυτή η Ελλάδα, αυτή η χώρα είναι σταυρωμένη, σταυρωμένη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι σταυρωμένη, είναι σταυρωμένη, είναι σκλαβωμένη, δεν είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει Ελλάδα, Γερμανία υπάρχει, γερμανίστε, διαλύεται, καταστρέφεται, το καταλάβατε. Η κατάσταση είναι δραματική. Είναι σταυρωμένοι, είναι σκλαβωμένοι στους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους, στο Δουνουτού και στους Τούρκους. Επομένως, μαζί με αυτό που λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, να πούμε και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους και τους Τούρκους. Η κατάσταση είναι δραματική. Θέλω να σας πω για τον Τσίπρα και για τους λαθρομετανάστες. Ο Τσίπρας δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερος ψεύτης απατεώνας, δηλαδή ψεύτης κλέφτης απατεώνας. Είναι ο χειρότερος Πινόκιο παγκόσμια, ο χειρότερος ψεύτης παγκόσμια. Και ο Τσίπρας και ο Καμένος, βλέπουμε τα βίντεο, τι λέγανε προεκλογικά. Τι λέγανε προεκλογικά. Λέγανε, αυτός ο Τσίπρας, go back κυρία Μέρκελ, τι έλεγε. Πούλησαν προχθές. Τις τρεις πούλησαν, αν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, πούλησαν τη ΔΕΗ, πούλησαν τις τρεις λιγνητικές μονάδες, έχουν πουλήσει τη ΔΕΗ και υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν ρεύμα στα σπίτια, το ξέρετε, δεν είναι η ΔΕΗ που παρέχει μόνο ρεύμα, είναι εταιρείες που έχουν πουλήσει το ρεύμα, τη ΔΕΗ, απίστευτο.
Και έλεγε προεκλογικά αυτός ο Τσίπρας και ο Καμένος, δεν υπάρχει, είναι εθνικό έγκλημα λέει αν πουλήσουν τη ΔΕΗ, και την έχει πουλήσει τώρα. Είναι εγκληματίες αυτός ο Τσίπρας και ο Καμένος, είναι εγκληματίες, εθνικοί εγκληματίες, είναι δολοφόνοι εγκληματίες. Ο Τσίπρας και ο Καμένος, ο Τσίπρας, τα βίντεο που λέγανε, που τα βλέπουμε, άλλα έλεγε προεκλογικά, τι ψεύτης, δεν είναι ο πιο μεγάλο. Ο πιο μεγαλύτερος σατανάς που υπάρχει στον κόσμο είναι αυτός. Ο πιο μεγαλύτερος σατανάς που υπάρχει στον κόσμο. Ο πιο μεγαλύτερος εγκληματίας που υπάρχει στον κόσμο. Ο δολοφόνος Τσίπρας Καμένος. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτός, σας λέω, βλέπουμε τα βίντεο που έλεγε ο Τσίπρας ότι αν πουλήσουν τη δεν είναι εθνικό έγκλημα, και την πούλησε ο ίδιος. Και ο Καμένος το ίδιο. Ό,τι έλεγαν προεκλογικά κάνουν τα αντίθετα τώρα. Ο Τσίπρας είναι εγκληματίας, ο Καμένος εγκληματίας. Δεν υπάρχουν. Πώς ξεγέλασαν τον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Ο Τσίπρας είναι ο χειρότερος Πινόκιο, ο χειρότερος κλέφτης, απατεώνας, σε όλο τον κόσμο παγκόσμιο, το ίδιο και ο Καμένος, απίστευτο. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει, δεν το πιστεύουμε με τα βίντεο που άλλα έλεγαν, άλλα έκανα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάει που έπρεπε τώρα να επέμβει ο στρατός. Καταλύεται το Σύνταγμα. Με τα μνημόνια, είναι η σκλαβιά, καταλύεται, έπρεπε να έχει επέμβει ο στρατός. Έχει καταληθεί το πολίτευμα με δημοκρατία, τίποτα. Υπάρχει φασισμός, ναζισμός, δικτατορία. Απίστευτες καταστάσεις. Απίστευτες. Τώρα έχει βρει αυτός ο Τσίπρας ότι φεύγουμε από τα μνημόνια και αυτά. Είναι ψέματα αυτό το πράγμα. Άκου τώρα ο Τσίπρας τι ψέματα λέει. Ότι τον Αύγουστο, 18 Αυγούστου, 19, 20, 21, άκου ότι φεύγουμε, λέει, με τα μνημονιακή εποχή, ότι ελευθερωνόμαστε, φεύγουν από τα μνημόνια, γιατί το μνημόνιο είναι σκλαβιά. Τι ψέματα λέει, δεν υπάρχει αυτό το αφήγημα το καινούριο που έχει βγει, που έχει βρει ο Τσίπρας, ότι φεύγουμε από τα μνημόνια. Μην τα πιστεύετε, σας λέω, είναι ψέματα. Το μνημόνιο, η σκλαβιά δηλαδή, γίνεται χειρότερη. Και αυτοί δεν λέγονται δανειστές, είναι οι κατακτητές, οι Γερμανοί κατακτητές, το καταλάβατε. Δεν είναι οι δανειστές που λέγονται δανειστές και αυτά, είναι Γερμανοί κατακτητές. Είναι Γερμανοί κατακτητές. Ξυπνήστε, το καταλάβατε. Είστε ναρκωμένοι, μαστουρωμένοι. Ζείτε στον κόσμο σας το σατανικό. Ζείτε κανονικά σαν να είναι η χώρα ελεύθερη. Ενώ η χώρα αυτή είναι Γερμανία και Γερμανοί είστε. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Το καταλάβατε. Η κατάσταση είναι δραματική. Το καταλάβατε. Η κατάσταση είναι δραματική. Ξυπνήστε. Όλοι στο Σύνταγμα, φωνή λαούργοι, θέλουν να πέσουν οι Γερμανοί. Δεν ακούγεται τίποτα. Ο Τσίπρας λέει τα χειρότερα ψέματα, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ψέματα, ψέματα. Σας λέω, είναι ο χειρότερος ψεύτης, απατεώνας παγκόσμια. Το μνημόνιο συνεχίζεται. Η σκλαβιά, δηλαδή το μνημόνιο σκλαβιά, συνεχίζεται 8 χρόνια τώρα, συνεχίζεται και γίνεται χειρότερο τώρα. Γιατί κόβονται, έχουμε διπλούς φόρους. Θα κοπούν μισθή συντάξεις από το 2019-2020, μας έχουν για 100 χρόνια στη σκλαβιά, έχουν υπογράψει 100 χρόνια στη σκλαβιά. Έρχονται καινούρια χειρότερα μέτρα, διπλή φόροι, διπλές περικοπές συντάξεων. Καταλάβετε. Τι ψέματα λέει και δεν αντιδράτε, ρε παιδί μου, δεν τον χειροκροτάνε. Τι ψέματα λέει, η σκλαβιά συνεχίζεται, το μνημόνιο συνεχίζεται. Μην τα πιστεύετε και γίνεται η σκλαβιά χειρότερη. Το μνημόνιο γίνεται χειρότερο, απίστευτες καταστάσεις. Σας λέω ξυπνήστε, ξυπνήστε, η κατάσταση είναι δραματική. Τα νεύρα μου τσατάλια να ακούω τι ψέματα λένε αυτοί οι Τσιπραίοι, οι Σιριζέοι. Αυτός ο Τσίπρας και να γελάς, χαζοχαρούμενος ρε παιδί, δεν υπάρχει αυτό. Χαζοχαρούμενος, δεν υπάρχει, σας λέω, δεν υπάρχει. Τι ψέματα λέει, τι ψέματα. Ο ίδιος ο σατανάς με μορφή αγγέλου, ο ίδιος ο σατανάς, απίστευτο. Καλέ λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα σας κυβερνήσει. Ο ίδιος ο σατανάς, απίστευτο, είναι αυτός. Απίστευτες καταφτάσεις. Δηλαδή
μην τα πιστεύετε τα ψέματα ότι φεύγουν από τα μνημόνια, ότι τελειώσαμε, λέει, φάγαμε το γάιδαρο, την ουρά έχουμε. Μην τα πιστεύετε. Τι είναι ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας? Δεν υπάρχει. Εθνικός εγκληματίας, εγκληματίας, δολοφόνη, Τσίπρας, Καμένος. Απίστευτο. Μην τα πιστεύετε, το μνημόνιο, η σκλαβιά γίνεται χειρότερη ακόμη. Έχουν ψηφίσει 4 μνημόνια. Μην ακούτε ότι έχουμε το 3ο μνημόνιο. Έχουν ψηφίσει και το 4ο μνημόνιο. Έχουμε 4 μνημόνια και έρχεται και 5ο. Δηλαδή γίνεται το μνημόνιο, η σκλαβιά συνεχίζεται και γίνεται ακόμη πιο χειρότερη. Το καταλάβατε. Με διπλούς φόρους, διπλή περικοπές συντάξεων. Μην τα πιστεύετε. Όλα ψέματα. Όλα ψέματα. Μην τα πιστεύετε. Και όπου έχει βρωμίσει όλη την Ελλάδα, όπου έχει πάει την έχει βρωμίσει. Έχει βρωμίσει τη Λίμνο που πήγε τώρα, βρώμισε τη Μυτιλήνη, τη Χίο, έχει βρωμίσει το Λαύριο, έχει βρωμίσει τη Θεσσαλονίκη, το Καστελόριζο που πήγε, βρώμισε τα ιερά χώματα, όλα τα βρωμίζει, τα ψαρά, τα ιερά χώματα των ψαρών, τα βρώμισε. Αυτός ο Τσίπρας βρωμίζει τα πάντα, έχει βρωμίσει την Ελλάδα, που είναι, αυτός είναι... Η κατηγορία του είναι πουλάει το δημόσιο πλούτο, απαγορεύεται, πούλησε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα πάντα. Για εσχάτη προδοσία, κρεμάλα στο Σύνταγμα τον περιμένει. Τσίπρα, κρεμάλα στο Σύνταγμα σε περιμένει. Καμένο, κρεμάλα στο Σύνταγμα σε περιμένει. Η κατάσταση είναι δραματική, το καταλάβατε. Είναι ο Τσίπρας Γερμανός προδότης, δοσύλλογος, γκέι ομοφυλόφιλος, φέρνει τώρα νόμο υπέρ των γκέι να υιοθετούν παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζουν. Το καταλάβει και δεν μιλάει κανείς. Η κατάσταση είναι δραματική, θέλω να σας πω και για τους λαθρομετανάστες. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο βασικά, γι' αυτό ήθελα να σας πω και τώρα είπα για τον Τσίπρα. Για τους λαθρομετανάστες μπαίνουν από παντού τώρα και από τον Εύρο κατά χιλιάδες, εκατομμύρια, χιλιάδες μπαίνουν από τον Εύρο. Είδα και τρελάθηκα, έχουν κατασκηνώσει στη Θεσσαλονίκη, στις πλατείες, στην Ορεστιάδα, απίστευτο. Ζούμε στιγμές πριν 3 χρόνια, πάλι το 2015, και έρχονται και από την θάλασσα, πάρα στη Μυτιλήνη, στοιχείο, απίστευτο. Το καταλάβετε, εκατομμύρια λαθρομετανάστες, εκατομμύρια. Μουσουλμανοποιείται αυτή η χώρα. Σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε η λέξη. Είναι τουρκικό κράτος αυτό. Γερμανικό και τουρκικό. Απίστευτο. Εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Πρέπει εδώ και τώρα να κλείσουμε τα σύνορα, να τους διώξουμε όλους τους ξένους. Όλοι οι ξένοι πρέπει να φύγουν. Εδώ και τώρα να κλειστούν τα σύνορα και να μην τους δεχόμαστε. Να τους παίρνουμε και απευθείας να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Απευθείας, που είναι Ελλάδα βέβαια. Απευθείας στην Τουρκία. Εδώ και τώρα αυτοί οι λαθρομετανάστες όλοι πρέπει να φύγουν. Όλοι να κλείσουμε τα σύνορα, κλειστά σύνορα και να φύγουμε. Αυτή είναι μουσουλμανική επέλαση. Είναι μουσουλμανική επιδρομή, το καταλάβατε. Είναι ντροπή σε αυτούς που τους βοηθάνε να σώζονται. Ντροπή τους. Είναι μουσουλμανική επέλαση, μουσουλμανική επιδρομή. Θέλουν να μας κάνουν όλους μουσουλμάνους. Σας λέω, η κατάσταση είναι δραματική. Ξυπνήστε. Πρέπει να φύγουν όλοι οι ξένοι. Δηλαδή είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Εκατομμύρια. Είναι, λέει, στα νησιά είναι 15.000, ξέρω. Στον Εύρο πόσοι είναι? Απίστευτε. Και φταίει ο Τσίπρας, είναι Τούρκος μουσουλμάνος, λαθρομετανάστες, αυτούς τους έφερα όλους. Ό,τι χειρότερο σας λέω. Η κατάσταση είναι δραματική. Πρέπει όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες να φύγουν και όλοι οι ξένοι να φύγουν, να μείνει η Ελλάδα στους Έλληνες. Μόνο Έλληνες να υπάρχουν εδώ. Να κλείσουν εδώ και τώρα τα σύνορα και να εξαφανιστούν όλοι αυτοί. Έχουμε μουσουλμανική επίθεση, μουσουλμανική επιδρομή. Δεν το βλέπετε αυτό? Θέλουν να μας κάνουν μουσουλμάνους, απίστευτο. Αυτοί μας επιτέθηκαν, έχουμε μια επιδρομή με μαντήλες, απίστευτο. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, σας λέω, ξυπνήστε. Χριστός Ανέστη και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, τους Αμερικάνους και Τούρκους. Και φωνάζω, ξυπνήστε, η κατάσταση είναι δραματική. Ξυπνήστε, 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 Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς. Ξυπνήστε, 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 ξυπνήστε,